Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Αναγιαννάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που το Μουσείο, στο πλαίσιο του κύκλου Μουσικές Ταυτότητες, επιδιώκει μέσα από τις εκδηλώσεις του να φωτίσει το ρόλο της μουσικής στη διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων. Το 2021, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στο πλαίσιο των δράσεων «Μουσική και Εθνική Ταυτότητα», προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το ρόλο της μουσικής στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας με επίκεντρο τα τραγούδια της Επανάστασης του 1821. Το 2022, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, επιχειρήσαμε να φωτίσουμε το μουσικό αποτύπωμα του εθνικού τραύματος που υπήρξε η Μικρασιατική καταστροφή στην ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας, στο πλαίσιο των δράσεων «Μουσική και προσφυγική ταυτότητα». Για το 2023, ο τριετής κύκλος «Μουσικές ταυτότητες» πραγματεύεται τη θέση και τη σημασία της μουσικής ως τρόπου έκφρασης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, στη διαδικασία διαμόρφωσης συλλογικών κοινωνικών ταυτοτήτων. Στο φετινό αφιέρωμα με τίτλο «Μουσική και κοινωνική ταυτότητα», επιλέξαμε να μιλήσουμε για μη ευνοημένες κοινωνικές ομάδες, για τον κόσμο των γυναικών, με τους περιορισμούς, αλλά και τις δυνατότητες που το τραγούδι και ο χορός τους παρήχαν σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και συνθήκες, τον κόσμο του περιθωρίου, όπως εκφράστηκε με το ρεμπέτικο τραγούδι, τον κόσμο των τσιγκάνων ή ρωμά μουσικών, που αν και έχουν υπηρετήσει την παραδοσιακή οργανική κυρίως μουσική για αιώνες, βίωσαν την κοινωνική υποκρισία και προκατάληψη που τους έθετε στο περιθώριο. 5 μουσικά σχήματα, καθώς και ερευνητές, ηθοποιοί και ειδικοί στο Μουσιακό Θέατρο, προσκλήθηκαν από το Μουσείο για να δημιουργήσουν από κοινού, ο καθένας με το δικό του τρόπο, μουσικό, λεκτικό ή και θεατρικό, μια σύνθετη εμπειρία αποτελούμενη από 6 δράσεις για τη σχέση μουσικής και κοινωνικής ταυτότητας, φωτίζοντας ταυτόχρονα την πλούσια μουσική παράδοση μέσα από την οποία οι ομάδες αυτές εκφράστηκαν. Το γυναικείο, ομαδικό, φωνητικό, δημοτικό τραγούδι, το αστικό λαϊκό τραγούδι του πρώτου μισού του 20ου αιώνα με το ρεμπέτικο, τοπικές μουσικές παραδόσεις όπως υπηρετήθηκαν από τους τσιγκάνους ρωμά μουσικούς του κάθε τόπου. Το αποτέλεσμα θα το βιώσουμε από σήμερα, 27 Ιουνίου, μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου, στον κήπο του Μουσείου και είστε όλοι καλεσμένοι. Η μουσική ως λόγος, μέλος, χορός, κατέχει κεντρική σημασία στη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας, μέρος της οποίας αποτελεί η ταυτότητα του φύλου, η θηλυκότητα και ο ανδρισμός, η οποία κατασκευάζεται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις και επιταγές και αναδεικνύεται σε πολιτισμικό σύμβολο. Ας σκεφτούμε τον ανδροκρατούμενο κόσμο των μουσικών οργάνων και της οργανικής μουσικής, σε αντίθεση με τον κατεξοχήν γυναικείο κόσμο του κοινοτικού φωνητικού τραγουδιού, τον ανδροκρατούμενο χώρο του αστικού λαϊκού τραγουδιού, κυρίως του ρεμπέτικου, αλλά και τη διείσδυση των γυναικών σε αυτόν, ξεκινώντας ήδη με τις τραγουδίστριες στα καφέ Αμάν, στα τέλη του 19ου αιώνα, με όποιο βέβαια κοινωνικό στίγμα τις ακολουθούσε. Στις φετινές δράσεις για τη σχέση της μουσικής με την κοινωνική ταυτότητα, δώσαμε περισσότερο χώρο στις γυναίκες και στη γυναικεία φωνή. Όχι τυχαία, καθώς έχοντας φτάσει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, να γίνονται στόχος έμφυλης βίας, αντικείμενο υποτίμησης, ακόμα και μέσα από σύγχρονα μουσικά ρεύματα, όπως αυτό της τραπ μουσικής. Οι γυναίκες, λοιπόν, μέσα από το τραγούδι και το χορό τους, αναπαριστούν και διαπραγματεύονται τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τον κόσμο, συγκροτώντας τη γυναικεία τους ταυτότητα, είτε ως μέλη μιας παραδοσιακής κοινότητας μέσα στην οποία εκφράζονται μουσικά, είτε ως μέλη μιας κοινωνίας που αστικοποιείται και μετασχηματίζεται ραγδαία, όπου εντάσσονται και οι γυναίκες ως επαγγελματίες καλλιτέχνες στο πάλκο μιας ρεμπέτικης ή λαϊκοδημοτικής ορχήστρας. Το αφιέρωμά μας ξεκινάει απόψε
με το γυναικείο ομαδικό τραγούδι στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής κοινότητας, όπως διατηρήθηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας μέχρι και τη δεκαετία του 50 και σε κάποιες περιπτώσεις και αργότερα, και το νυχτέρι, τη γυναικεία βραδινή μάζοξη για παρέα και αλληλοβοήθεια, για να διερευνήσουμε την σημασία του τραγουδιού και κατ' επέκταση του χορού στην ψυχαγωγία, αλλά κυρίως στην έκφραση και την επικοινωνία των γυναικών, στις δυνατότητες που το τραγούδι πρόσφερε στις γυναίκες, αλλά και στους τρόπους που οι γυναίκες το διαχειρίζονται για να εκφράσουν εμπειρίες και συναισθήματα που δεν ήταν επιτρεπτά στον καθημερινό τους λόγο. Ο κόσμος του τραγουδιού είναι σαφώς γυναικεία υπόθεση. Τα τραγούδια φτιάχνονταν από γυναίκες, τραγουδιούνταν κυρίως από γυναίκες και εξέφραζαν τον κόσμο μέσα από τη γυναικεία ματιά. Οι γυναίκες τραγουδούν σε όλες τις σημαντικές στιγμές της κοινότητας, στις γιορτές του κύκλου της ζωής, γέννηση, αραβώνας, γάμος, θάνατος και του χρόνου, θρησκευτικές γιορτές και πανηγύρια, αλλά και στην καθημερινότητά τους, στις αγροτικές δουλειές, στις δουλειές του σπιτιού, στα νυχτέρια. Αρκεί να φέρουμε στο νου μας τα μυρολόγια, ένα αποκλειστικό εκφραστικό προνόμιο των γυναικών, όπου όπως σημειώνει η Σόνια Κοζιού στη διδακτορική της διατριβή για τη σχέση φίλου και δημοτικού τραγουδιού στην περιοχή της Καρδίτσας, οι γυναίκες έβρισκαν εκεί ένα ασφαλές, σεβαστό και αποτελεσματικό όχημα για να δώσουν φωνή στα παράπονά τους, να ενώσουν τη μοίρα τους με την κοινή μοίρα του φίλου τους, αλλά και ένα μοναδικό όχημα για κοινωνικό σχολιασμό, δράση, ακόμα και διαμαρτυρία. Και ενώ η ιδεολογία της κοινότητας, σημειώνει η ίδια ερευνήτρια, όριζε ή μάλλον περιόριζε για τις γυναίκες το πώς θα χορέψουν και το πώς θα σταθούν, το πού θα στρέψουν το βλέμμα τους, ακόμα και το τι συναίσθημα επιτρεπόταν να νιώσουν και να εκφράσουν, μέσα από τους στίχους των τραγουδιών τους αρθρώνουν λόγο δημόσιο, ενίοτε κριτικό, αναστοχάζονται, επικοινωνούν, αστειεύονται, αποφορτίζονται, δοκιμάζουν νέα συναισθήματα. Το τραγούδι τους λειτουργεί ως αντίβαρο στην αιμονή της κοινωνίας με την ηθική, την υπακοή, τη συνένεση, προσφέροντάς τους μια διαφορετική προοπτική ζωής. Στο απόψινό νυχτέρι, οι γυναίκες που αποτελούν τον Τυλγυρούδη και θα βρεθούν σε λίγο ανάμεσά μας, θα τις αναφέρω ονομαστικά, η Ιωάννα Καλέργη, η Νατάσα Τσακυρίδου, η Λιδία Φουρτούνα και δυστυχώς η Αναστασία Χατζιαποστολίδου δεν θα είναι απόψε κοντά μας, μαζί τους και η Χρυσάνθη Γκίκα στη Λύρα, θα θυμηθούν και θα μας θυμίσουν όσα οι γυναίκες διαχρονικά κρατούν, ζωντανεύοντας γεγονότα αλλά και μύθους, μυστικά και όνειρα. Να έχετε μια όμορφη βραδιά με αυτιά ανοιχτά στα τραγούδια, τους τρόπους, αλλά και τα μηνύματα των γυναικών. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Μια κόβα, μια κόρη με τραγουδάε. Μια κόβα, μια κόρη με τραγουδάε. Μια κόρη με τραγουδάε. Πάνω στο γέφυρι και το βακέτο γέφυρι σιωτάνε και το βακέτο γέφυρι σιωτάνε και το γέφυρι σιωτάνε και το ποτάμι σταθεί. Αλλά βαϊ, άλλαξε κόρη τον ήχο. Αλλά βαϊ, άλλαξε κόρη τον ήχο. Άλλαξε κόρη τον ήχο και πες άλλο τραγούδι.
παραπονεμένο λυπημένο μου πουλί, και παραπονεμένο καγιωμένο μου πουλί. Η ξενιτιά λυπημένο μου πουλί, η ξενιτιά σε χαίρεται. Κι εγώ έχω τον καημό σου λυπημένο μου πουλί, κι εγώ έχω τον καημό σου κακιωμένο μου πουλί. Τι να σου στείλει ποιμένο μου πουλί, τι να σου στείλω ξένε μου. Τι να σου προβοδίσω λυπημένο μου πουλί, τι να σου προβοδίσω κακιωμένο μου πουλί. Σου στέλνω μη λυπημένο μου πουλί, σου στέλνω μήλο σε πέτε. Κι γόνι μαραγκιάζει λυπημένο μου πουλί, κι γόνι μαραγκιάζει κακιωμένο μου πουλί. Σου στέλνω και λυπημένο μου πουλί, σου στέλνω και τα δάκρυα μου. Σ' ένα άσπρο μαντήλι λυπημένο μου πουλί, σ' ένα άσπρο μαντήλι κακιωμένο μου πουλί. Λαχούν τα δα λυπημένο μου πουλί, λαχούν τα δάκρυα καυτερά. Και κάψαν το μαντήλι λυπημένο μου πουλί, και κάψαν το μαντήλι κακιωμένο μου πουλί. Γιαγιά μου, όταν έβλεπα να περπατάω ξυπόλυπη στο σπίτι, μάνα μου, πόσο με νευρίαζε. Α, μέρη, τι περπατάς, λέει, σαν την αρκούδα. Τώρα βάλει καμιά κάλτσα. Στις γιατροί θα σε τρέχουμε. Μαλλιαρί, α, μαλλιαρί. Πώς πεις, μωνα, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις. Μα πρόσβαλε με το μαλλιαρί. Μαλλιαρί, είναι δυνατό να με λέει με ένα μαλλιαρί? Κείνη όμως το έλεγε από το μασάλι. Λέγαν κάποτε, αρκούδα είσαι μαλλιαρί με μαλλιαρά ποδάρια. Αν σεβαστά η κόλου σου, βγαίνει στα παλικάρια. Καλά, λέω, ρε γιαγιά, λέω, πώς σκεφτώ με τη μαλλιαρή αρκούδα. Και μετά η γιαγιά μου είπε το παραμύθι. Γιάννη στερίζε μαζί με την καλή του. Γιάννη στερίζε μαζί με την καλή του.
Γιάννημσα, μάδιαυς, ρούσαν πέρουσαν περδίκα. Γιάννημσα, μάδιαυς, αλλιάν καλή θα πάρεις. Γιάννημσα, μάδιαυς, αλλιάν καλή θα πάρεις. Κι αν σαδιά κι αν σαδιά βουγώ, ρούσαν πέρουσαν παιδικά. Κι αν σαν διαβόγω άλλον καλό θα πάρω, κι ορεινά κορεινά διάβε, ρούσαν πέρουσαν περδίκα. Κορεινά διάβε τριάντα δυο δε μάτια, Γιάννημδη ψάσα, ρούσαν πέρουσαν περδίκα. Γιάννημδη ψάσα, κρύο νερό γυρεύω. Γιάννημδε, Γιάννημδε βάστο, ρούσαν πέρουσαν περδίκα. Γιάννημδε βάστο, κρύο νερό γυρεύω. Βάστακο, βάστακόρη μου, ρούσαν πέρουσαν περδίκα. Βάστακόρη μου, να βγούμε από τα αρδίνη. Γιάννημδε, Γιάννημδε βάστο, Γιάννημδε, Γιάννημδε βάστο. Ήταν κάποτε, λέει, μια νύφη. Πήγε να πλύνει τσουβάλια στο ποτάμι. Τη τα έδωσε πεθερά όμως, γιατί η πεθερά δεν τη χώνευε τη νύφη, ήθελε να την κάνει κακό. Και τη λέει, πάρε μωρή, λέει, τα τσουβάλια, μαύρα κατράνια ήταν αυτά όπως ήταν. Πάρε τα τσουβάλια, πάνε στο ποτάμι, άσπρα μπουζάτα θέλω, λέει, να τα κάνεις. Και είναι καημένη για να μην στενοχωρήσει την πεθερά, πήγε στο ποτάμι και με τον κόπανο, χτάκ, τούκ, από εδώ, από εκεί, κοπανούσε, έπλαινε, κοπανούσε, έπλαινε, κοπανούσε. Βράδιασε πια όμως και τα τσουβάλια μαύρα. Αχ, Θεέ μου, κάνε με μια αρκούδα να πάω να φάω την πεθερά μου, λέει. Πέντε είδε, μωρέ, γιαγιά, γιαγιά, πέντε.
ρε γιαγιά, γιά, τα φουστανιά τσεβγάζαν. Τα φουστανιά τσεβγάζαν, στο ποταμί ρυχνόταν. Τα φουστανιά τσεβγάζαν, στο ποταμί ρυχνόταν. Πήγα κι εγώ στην εκκλησιά. Δεν
ματάκια ασφαλισμένα, πουλάκι μου. Ματάκια ασφαλισμένα, πουλάκι λιμάν. Όντας μη βγει, όντας μη βγει, όντας μη βγει κι η εκκλησιά. Στοιχή και μη τρομάζει, πουλάκι μου. Στοιχή και μη τρομάζει, πουλάκι μημάν. Του Ιβάνγε, του Ιβάνγε, του Ιβάνγελιου λαλήσει. Που μες στον αίδη μου, πουλάκι μου. Που μες στον αίδη μου, πουλάκι μημάν. Πίσω σκύλα, πίσω σκύλα, πίσω σκύλα, πίσω νοβριά. Πίσω κρυματισμένη πουλάκι μου, πίσω κρυματισμένη πουλάκι μημάν. Η γη τι κρίμα έκαμα, είμαι κρυματισμένη. Η γιο σου κρίμα έκαμε, κρυμάτισε κι σένα. Γη μου τι κρίμα έκαμε, κρυμάτισες κι εμένα. Αντάμα 18 χρονών, αντάμα στο σεφέρι, πολέδεσαν τα γλίγορο να πτυς μιλιάς κλονάρι. Δέσου κι εγώ τα γλίγορο που τις κόρης κι βούρη. Κι παίζοντας, κι παίζοντας, κι παίζοντας, κι ρίχνοντας, ξεσκέπασε την κόρη πουλάκι μου, ξεσκέπασε την κόρη πουλάκι μημά. Κι φαν καντά, κι φαν καντά, κι φαν καντά σγουρά μαλλιά. Κι τα αργυρά πλήξιδια πουλάκι μου, κι τα αργυρά πλήξιδια πουλάκι μημάν. Αυτό το κρύ, αυτό το κρύ, αυτό το κρίμα έκαμα. Κρυμάτισα κι εσένα πουλάκι μου, κρυμάτισα κι εσένα πουλάκι μημάν. Θέλουν να κοιμηθούν, θέλουν.
του συγγενείς της. Μόνο έναν δεν κάλεσε, μόνο έναν δεν κάλεσε την πρώτη της αγάπη. Την πρώτη της αγάπη. Πράγματι. Σηκώθηκε λοιπόν και φτάνει στην αυλή της πεθεράς. Και όμως λέει, μόλις έφτασε στην αυλή της πεθεράς, βλέπει μια άλλη κανονική αρκούδα να μπαίνει μέσα να πάει να φάει την πεθερά. Αχ, μάνα μου λέει, μια αρκούδα θα φάει την πεθερόλα μου. Και πάει και δίνει μια στην άλλη αρκούδα και σώζει την πεθερά. Και τότε έφυγε η νύφη στα βουνά πάνω και δεν κατέβηκε ποτέ ξανά. Έτσι λέει, δημιουργήθηκε και η αρκούδα. Μια μάνα έχει ένα γιο, ένα και κάνα κάρι. Τον ζηλεύε η γειτονιά που δεν ραΐζουν τα βούνα. Τον ζήλεψε κυρούλα μια μικρή παπαδόπουλα. Τον ζήλεψε κι η μάνα του, η σκυλά παραμάνα του. Άντρα για να τον κάνει και στεφάνι να τον βάλει. Μια Κυριακή ένα πρωί αποφάσισε για να τον πει. Και μια πίσιμη μέρα αλλάξε σαν περίστερα. Παιδί μου, εγώ σε αγαπώ, μα ντρέπομαι να σε το πω. Παιδί μου, εγώ σε αγαπώ, μα ντρέπομαι να σε το πω. Άντρα για να σε κάνω και στεφάνι να σε βάλω. Thank you.
Μάνα τρέλη, μάνα ζουρλή, ποια μάνα παίρνει το παιδί. Φωτιά να ανάψω στόμα σου, να καίγεται το σώμα σου. Bares, bares, tan era.
είσαι και δεν τα τίμησε. Και με πολύ μεγάλη χαρά ήρθε η Χρυσάντη Γκίκα για να την αντικαταστήσει και να γίνει παρέα μας ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Αναστασία Χατζιαποστολίδου, το τελευταίο μας δελτηρούδι, επίσης δυστυχώς λείπει σήμερα. Την επόμενη φορά ελπίζουμε να τις έχουμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Σίτο και τον Σταμάτη Πασόπουλο για τη βοήθειά τους στο στήσιμο της αυτής της παράστασης. Και ευχαριστούμε πάλι το Μουσείο την κυρία Πολυζώη και όλους όσους ήταν εδώ, το Μάτι στον Νίκο, τον Άγγελο. Να είστε καλά, είναι πάντα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.